Νέα τραγωδία στην άσφαλτο, στην παλιά Εθνική, στο ύψος των Κουβών, μετά τη σύγκρουση δύο οχημάτων, με έναν 80χρονο να χάνει τη ζωή του. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με το αυτοκίνητο που οδηγούσε ηλικιωμένος να εξφενδονίζεται στις μπάρες. Έτρεχε πάρα πολύ η κοπέλα. Γιατί το ανέβασε απάνω στις μπάρες το αυτοκίνητο. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν θα πήγαινε ούτε με 30 ούτε με 40. Και ευτυχώς που δεν υπήρχε κάποιος πεζός, γιατί αν υπήρχε κάποιος πεζός... Ή πεζός ή κάποιο άλλο όχημα να ήταν, θα είχαν πλακεί εδώ και θα γινόταν ο χαμός. Έβγαινε απέναντι από το δρόμο για να μπει στο κεντρικό. Η κυρία ερχόταν από Χερσόνησο για Ηράκλειο. Απλά ακούσαμε ότι είχε αρκετά μεγάλη ταχύτητα, ο κύριος δεν σταμάτησε καν στο στόπ. Όταν ήρθε το ασθενοφόρο ήταν ήδη νεκρός, ναι. Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί με τους διερχόμενους οδηγούς και επαγγελματίες της περιοχής να παγώνουν με τις σοκαριστικές εικόνες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος ηλικιωμένος και κάτοικος της περιοχής επιχείρησε να στρίψει με κατεύθυνση προς Ηράκλειο, ενώ ο οδηγός του δεύτερου οχήματος διέσχιζε την παλιά Εθνική από Χερσόνησο προς Ηράκλειο. Τον είχαν στο φορείο, τον βγάλανε πάνω στο φορείο, νεκρός ήδη αμέσως. Κάτι μάθαμε ότι ίσως εξετάζεται το ενδεχόμενο της ανακοπής. Μα αυτό, παιδί μου, αν ήσουν εδώ να δεις το αυτοκίνητο και την περίπτωση της κοπέλας, το άλλο αυτοκίνητο, σαν είχε γίνει πόλεμος. Σαν έπεσε μία βόμβα και έκανε έκρηξη τα αυτοκίνητα. Τόσο πολύ. Δυστυχώς ας το ακούσουν οι θύνοντες, ώστε να κάνουν κάτι για αυτή εδώ. Την περιοχή, τουλάχιστον. Τώρα μου το είπαν και εμένα ότι δεν ξέρουν αν έγινε πριν, γι' αυτό και μπήκε έτσι στο δρόμο, ή αν έγινε μετά η ανακοπή που έπαθε. Πρόκειται για ένα σημείο όπου οδηγεί να πτήσουν μεγάλες ταχύτητες, ενώ αρκετά είναι τα τροχαία στην ευρύτερη περιοχή. Χρειάζεται να μπουν φανάρια εδώ πέρα, σήμαση, γιατί δεν υπάρχει. Τρέχουν από εδώ, βγαίνουν από εκεί και είναι... Επικίνδυνο το σημείο. Εγώ δεν ξέρω την περιοχή εδώ, επειδή ξέρω τι γίνεται. Τρέχουν πολλοί. Τρέχουν πολλοί από εδώ πέρα. Δυστυχώς, όταν δεν προσέχεις, αυτά είναι. Το νησί μας θρυνεί 40 νεκρούς λίγο πριν την εκπνοή του έτους, ενώ τα σοβαρά περιστατικά τραυματισμό στην άσφαλτο από την αρχή του έτους μέχρι και σήμερα ανέρχονται σε 431. Έχουν γίνει δεκάδες δυστυχήματα θανατηφόρα. Και όχι τώρα, μιλάμε για πάρα πολλά χρόνια. Εγώ είμαι εδώ από το 1973. Σας πληροφορώ, δεν υπάρχει καμία ευαισθησία ώστε να κάνουν κάτι εδώ να ανακοπεί η ταχύτητα των οχημάτων. Τρέχουν πολύ. Πάρα πολύ. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τη σωρό του άτυχου άντρα, ενώ ο οδηγός του δεύτερου οχήματος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα. Τις συνθήκες κατά από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο διερευνάει τροχαία Ηρακλείου.